Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το δελτίο αντιπληροφόρησης του Τζίρι TV με την Πάτια Πάτη και τον Τέρι Τεντέρι. Σήμερα στο δελτίο αντιπληροφόρησης του Τζίρι TV. Ο Χρήστος Παπουτσής στέλνει μήνυμα αγάπης στους τρομοκράτες. Προς συμβιβασμό με τη Siemens στο ελληνικό δημόσιο. 15% των Αμερικανών τρώνε στα συσίτια. Οι Έλληνες κόβουν την τηλεόραση και αρχίζουν τα χάπια. Ο Θόδωρος Πάγκαλος επισκέπτεται την εκλογική του περιφέρεια. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, δήλωσε μετά τις νέες συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Θέλω να στείλω σε αυτά τα παιδιά, γιατί παιδιά είναι, ένα καθαρό μήνυμα. Θα τους έλεγα να αφοπλιστούν, να αφήσουν τα όπλα, να αφήσουν τη βία. Η ζωή είναι δική τους. Ο Υπουργός συνέχισε. Η ελπίδα είναι μπροστά. Μπορούν να κερδίσουν τη ζωή μέσα από τη συνολική προσπάθεια, μέσα από τις ατομικές δεξιότητες του καθένα. Μπορούν με την αγάπη και τη βοήθεια της οικογένειάς τους να κερδίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Και η κοινωνία είναι εδώ ακριβώς για να βοηθήσει την νεολαία μας. Σύμφωνα με καταγγελίες συνηγόρων, μετά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί που τους συνέλαβαν έδισαν πάνω στους κατηγορούμενους τα τσιγάρα τους. Τον αντιπρόεδρο της γερμανικής Siemens, Πέτερ Σόλμσεν, επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Επικρατείας κ. Χάρης Παμπούκης. Θέμα της συνάντησης ήταν οι εκκρεμότητες στις σχέσεις του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens, τόσο στις υποθέσεις διαφθοράς που βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση, όσο και στις ισχύουσες συμβάσεις που καθυστερούν στην υλοποίησή τους, όπως παραδείγματος χάρη στο μετρό. Πηγές του περιβάλλοντος του Υπουργού αναφέραν ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται η αποτελμάτωση δημοσίων έργων ανεξάρτητα από τους παλιούς λογαριασμούς μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Siemens έγινε σε συνέχεια των επιστολών που έχει ανταλλάξει ο Υπουργός με τη διοίκηση της εταιρείας, θέτοντας ζήτημα αποζημίωσης του δημοσίου. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με επαγγελματισμό και σύνεση απέναντι σε μια εταιρεία η οποία έκανε την καλύτερη χρονιά της ιστορικά όποτε, φέτος, η οποία είναι εξοπλισμένη με νομικά επιτελεία, με τεχνικούς προγνώμονες, με ένα πλήρες οπλοστάσιο. Σε μία από τις απαντητικές επιστολές προδημήνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Ελλάδος, κ. Ξινής, κατέληγε: «Οι ενέργειες που έχει υλοποιήσει η εταιρεία μας διασφαλίζουν ότι είμαστε μια καθαρή εταιρεία και στοχεύουν στην ενίσχυση του κλίματος διαφάνειας στην ελληνική αγορά, καθώς πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξή της». Πέρα όμως από αυτό, συνέχιζε η επιστολή του κυρίου Ξινή, διαθέτουμε και λύσεις που είναι απαραίτητες για τον εξυγχρονισμό των υποδομών της χώρας μας και τεχνολογίες που μπορούν να απαντήσουν στις προκλήσεις που καλεί την αντιμετωπίσει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να φανούμε πολύτιμοι συνεργάτες της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας στις προσπάθειες που καταβάλει για την υλοποίηση ενός νέου κοινωνικού και επιχειρηματικού μοντέλου. Με τους ίδιους θα κάνουμε δουλειές πάλι, έτσι Πατή? Ναι, βέβαια. Μαζί τα φάγανε, μαζί θα τα ξαναφάνε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε μια σχετική είδηση, μια που μιλήσαμε για φαγητό. Ένας στους 5 Αμερικανούς, δηλαδή 59 εκατομμύρια άνθρωποι, πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση κρατικού βοηθήματος διατροφής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Financial Times. Από αυτούς, τα 44 εκατομμύρια λαμβάνουν πράγματι το επίδομα των 130 δολαρίων ή 95 ευρώ το μήνα για να καλύψουν βασικές ανάγκες διατροφής. Τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια δικαιούχων δεν ρίχνουν τα μούτρα τους και προτιμούν να πεινάνε. Τα τελευταία 3 χρόνια ο ρυθμός των ατόμων που παίρνουν το επίδομα έχει αυξηθεί κατά 17 εκατομμύρια. Ο λόγος είναι βέβαια η ανεργία που πλήττει όλο και περισσότερους Αμερικανούς από την χρηματοπιστωτική κρίση και μετά. Τον Φεβρουάριο η ανεργία στις ΗΠΑ ανερχόταν σε 8,9% του εργατικού δυναμικού ή 13,7 εκατομμύρια άτομα. Στην Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, η ανεργία βρισκόταν σε ύψος 14,8% στο τέλος του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, 690.000 ήταν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο. Αναλογικά, αν στην Ελλάδα προβλεπόταν το ίδιο επίδομα διατροφής, θα το δικαιούνταν περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, όσοι δηλαδή υπολογίζονται ότι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στη χώρα μας, για την ώρα. Κατά 30% έχει αυξηθεί η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στην Ελλάδα από το 2006 έως και σήμερα. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων, το 2010 πουλήθηκαν 8,4 εκατομμύρια κουτιά αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, αλλά και 9,3 εκατομμύρια αγχολητικών και 2,1 εκατομμύρια υπνοτικών ηρεμιστικών φαρμάκων.
Η αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων συμπίπτει με τη μείωση κατά 17% των πωλήσεων τηλεοράσεων το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της GfK Market Analysis. Η μείωση πωλήσεων τηλεοράσεων συμπίπτει με την ελεύθερη πτώση της αξιοπιστίας των τηλεδημοσιογράφων, καθώς σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε προημερών στο Ποντίκι, το Γιάννη Πρετεντέρη εμπιστεύεται για την ενημέρωσή του το 2,3% του πληθυσμού. Αυτόν ήξεραν, αυτόν εμπιστεύονταν. Αλλά τώρα έχετε το Τσίρι TV. Την εκλογική του περιφέρεια επισκέφθηκε τη νύχτα της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Θόδωρος Πάγκαλος. Εκεί συμμετείχε σε δημιουργικό διάλογο με πρώην ψηφοφόρους του, προτού καταλήξει σε ταβέρνα της περιοχής για να τα φάνε παρέα. Την υπεροριακή απασχόληση των ανδρών των ΜΑΤ, που περιφρούρησαν το γεύμα του αντιπροέδρου, θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Στο πλευρό του κυρίου Πάγκαλου βρισκόταν η σύζυγός του Χριστίνα Χριστοφάκη, όπως βλέπουμε και στο βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα λαβρεωτική.com. Η κυρία Χριστοφάκη, η οποία ηγείται της αντιπολίτευσης στο Δήμο Σαρονικού, παρουσίαζε την Τετάρτη έντονα συμπτώματα κερατοειδούς σιριζίτιδας. Το πρωί συμμετείχε σε διαμαρτυρία κατά τη συνένωση σχολείων έξω από το Υπουργείο Παιδείας και το βράδυ συμμετείχε με τον τρόπο της στη διαμαρτυρία κατά του κυρίου Πάγκαλου. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Τσίρι TV, κάθε φορά που ο κύριος Πάγκαλος σήκωνε το πυρούνι, η κυρία Χριστοφάκη τον σκούνταγε. Με αποτέλεσμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να μείνει ληστικός. Πριν κλείσουμε, μια είδηση που έφτασε μόλις τώρα στα στούντιο του Τσίρι TV. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για Θέματα Ενέργειας, Γκίντερ Έτιγκερ, προειδοποίησε την Πέμπτη για μια πιθανή πυρηνική καταστροφή στην Ιαπωνία μέσα στις επόμενες ώρες, επισημαίνοντας ότι το πεπρωμένο της χώρας είναι πλέον στα χέρια του Θεού. Αυτά για σήμερα. Ήταν το δελτίο αντιπληροφόρησης του Τσίρι TV με την Πάτη Απάτη και τον Τέρι Τεντέρι. Οι ρεπόρτερ και οι κάμερες του Τσίρι TV είναι στον δρόμο και εκεί θα παραμείνουν. Θα σας ενημερώσουμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.tsiritsansoulis.gr.